99 κατασκευαστές βιβλίων προτείνουν «Εμείς οι δύο». Το μυθιστόρημα της χρονιάς από τον Παναγιώτη Λιάκο. Η συνταγή της πλοκής έχει πολύ χιούμορ και ατέρια στους έρωτες, ζήλιες, απιστίες, ψέματα, παρακολουθήσεις, γκάφες, τσαρλατάνους, πράκτορες, μεθυσμένους ποιητές και αυτοδίδακτους ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα του Μνημονίου. Εμείς οι δύο. Ένα σατυρικό μυθιστόρημα για το αιματηρό κυνήγι της τέλεια σχέσης. Γραμμένο με στυλ και ειλικρίνη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, αγαπητοί τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, είστε συντονισμένοι στο Εστία TV. Είμαι ο Παναγιώτης Λιάκος και η εκπομπή ονομάζεται «Η Τρίτη Άποψη». Ονομάζεται έτσι γιατί καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο στο βαθμό των δυνατοτήτων που υπάρχουν, της εναλλακτικής πληροφόρησης, της εναλλακτικής ματιάς πάνω στα πράγματα, γιατί η τακτική ματιά, η επίσημη άποψη και η αντίθετή της, πολλές φορές η επίσημη άποψη και η ανεπίσημη αποτελούν δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η εκπομπή λέγεται «Τρίτη Άποψη» για να προσφέρει και μια άλλη γωνία θέασης των πραγμάτων. Τουλάχιστον αυτό επιδιώκει, δεν ξέρουμε αν το καταφέρουμε. Θα το δείξει η ιστορία αν ασχοληθεί ποτέ με εμάς. Σήμερα, για να μπούμε χωρίς περιστροφές στο θέμα, μια που είναι και του σειρμού, του πολύ άσχημου σειρμού, η υπόθεση έγκλημα στη ζωή μας, το ζήτημα της εγκληματικότητας, η σκοτεινή πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, η οποία από τον κόσμο της νύχτας έχει πάει κυρίως στον κόσμο της μέρας, δυστυχώς. Έχουμε έναν πολύ ειδικό και εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Ανδρέα Αποστολίδη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Αποδοχή της πρόσκλησης. Ο κύριος Αποστολίδης είναι σκηνοθέτης, είναι συγγραφέας, είναι μεταφραστής. Έχει, αν ψάξετε το όνομά του στις βάσεις δεδομένων των μεγάλων βιβλιοπωλείων, θα δείτε μία σειρά, είναι περισσότεροι από 100 τίτλοι βιβλίων στους οποίους έχει εμπλακεί. Έχει γράψει αρκετά μυθιστορήματα, αστυνομικής λογοτεχνίας κυρίως, να τη βαφτίσουμε έτσι. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταφράσεις, έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σημαντικές τηλεοπτικές εκπομπές, σειρές, ντοκιμαντέρ. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί με την πνευματική παραγωγή του να απασχολήσει αρκετά δημιουργικά τις ώρες μας. Και να ξεκινήσουμε από αυτό στο οποίο κυρίως ειδικεύεται, την αστυνομική λογοτεχνία. Ποια βιβλία εσείς ξεχωρίζετε από αυτά που έχετε γράψει? Από τα δικά μου μυθιστορήματα, ναι, ναι. Λέτε. Ναι. Να πούμε μερικούς τίτλους. Ναι. Το χαμένο παιχνίδι είναι ένας τίτλος, εγκλήματα στην Πανσιόν Απόλλων, το φάντασμα του μετρό και λογοτομή. Εγώ ξεχωρίζω την λογοτομή. Αυτό γράφτηκε μετά το 2000-2002 και το θέμα του είναι το οργανωμένο έγκλημα στην Αθήνα. Οπότε αυτό... Ναι. Μ' αρέσει και κάπως τα δεδομένα παραμένουν βασικά τα ίδια. Ναι. Οι δομές του εγκλήματος και του κόσμου του εγκλήματος δεν διαφέρουν. Ναι, όπως σχηματιστήκανε μετά τη δεκαετία του 1990. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, το οργανωμένο έγκλημα σχηματίζεται τότε. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα, ας πούμε, το 60, το 70, το 80. Το 80, αλλά το 90 παίρνει ένα καινούριο σχήμα.
Αυτό έχει να κάνει και με αυτό την... αυτό το καινούριο σχήμα, μπορείτε να μας το καινούριο σχήμα ποια διαφορά έχει ένα βασικό η εγκληματικότητα της δεκαετίας του 80 με τη δεκαετία του 90. Ναι, ένα πράγμα που πολύ εύκολα διακρίνει κανένας είναι ότι με την κατάρρευση των σοσιαλιστικών χωρών δημιουργήθηκε μια μετακίνηση πραγμάτων και καταστάσεων. Καταρχήν γιγαντώθηκε η μαφία σε αυτές τις χώρες. Ναι. Υπήρξε μια μετακίνηση προς τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ανοίξανε καινούργιοι δρόμοι λαθρεμπορίου. Κάνανε εξαγωγή εγκλήματος, δηλαδή τα πρώην κομμουνιστικά κράτη. Ναι. Και διάφορες μορφές εγκληματικότητα συνενώθηκαν. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ναι. Γιατί μετά την κατάρρευση του τείχους και γενικά του Ανατολικού Μπλοκ είδαμε τέτοια έκρηξη εγκληματικότητας. Ήταν το, αν το πάρουμε λίγο ψυχαναλυτικά το θέμα, ήταν η σκιά αυτών των κοινωνιών, η καταπίεση που δεν μπόρεσε να εκδηλωθεί και εκδηλώθηκε μαζικά. Όχι τόσο, ήταν καινούργια οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή, ξανά η ιδιοκτησία διαφόρων πραγμάτων άλλαξε χέρια. Αναδιατάχθηκε, ναι. Ναι, ήταν μια αναδιάταξη. Μια αναδιάταξη αναρχική, όπου όταν γίνεται με τους νόμους πάρα πολύ στην άκρη, δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε στοιχειοδός, εκεί αρχίζουν να υπάρχουν άλλες μορφές που κατοχυρώνει κανένας τα... τα εντός εισαγωγικών δικαιώματά του. Ναι, διαφυλάσσει περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτά με άλλες μεθόδους. Από αυτές είναι οι μεθόδους του οργανωμένου εγκλήματος. Πάντως, αυτή ναι. η αναρχία που είδαμε μετά τη... γιατί τώρα είναι και μέρες που σαν σήμερα δεν... νομίζω σήμερα που γυρίζεται η εκπομπή... σαν σήμερα γκρεμίστηκε το τείχος, έπεσε το τείχος στο Βερολίνο. Μία κατάσταση δικτατορική δεν τη διαδέχεται η αναρχία, έτσι δεν πάει το πράγμα. Όχι πάντως, αλλά συνήθως είναι ένα μοτίβο, ας πούμε, να πηγαίνουν έτσι τα πράγματα. Εδώ δεν ήταν θέμα δικτατορίας δημοκρατίας, ήταν το θέμα ότι αναδιατάχθηκε η ιδιοκτησία. Αναδιατάχθηκαν το ποιος ελέγχει πράγματα οικονομικά σε τεράστιες οι νέοι τοπάρχες, διαστάσεις. Δηλαδή. Αυτό. Οπό, αυτό, ας πούμε, γέννησε ένα οργανωμένο έγκλημα από το εσωτερικό, αλλά και το οργανωμένο έγκλημα από το εξωτερικό έτρεξε να τα πάρει. Αυτά τώρα δεν επηρέασαν αυτόματα εδώ, ας πούμε, την κατάσταση. Απλώς στα Βαλκάνια δημιούργησαν και καινούργιες συνθήκες. Αυτό το οποίο στη δεκαετία του 90 άλλαξε ήταν ότι οι άνθρωποι της νύχτας και αυτό που θα έλεγε κανένας... Οι μπράβοι, οι νονοί. Ναι, μετακύλησαν στο λαθρεμπόριο πετρελαίου. Οπότε το λαθρεμπόριο πετρελαίου έγινε η βάση του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο εκείνη την εποχή συνδυάστηκε με το ότι υπήρχε το εμπάργκο στην, λόγω των εμφύλιων στη Ιουγκοσλαβία, υπήρχε το εμπάργκο στα Σκόπια. Οπότε αυτό έσπασε με υπόγειο τρόπο με λαθρεμπόριο. Όπου σε αυτό το λαθρεμπόριο υπήρξε μια ένωση της τοπικής, ας πούμε, μαφίας με την γιουγκοσλαβική μαφία. Α, είχαμε τις πρώτες κοινοπραξίες, δηλαδή. Ναι. Και επίσης πολλούς ανταγωνισμούς και γι' αυτό υπάρχουν και δεκάδες φόνοι, ειδικά στα νότια προάστια, στη Βούλα και αυτά, δηλαδή αν ανατρέξει κανένας ένα ιστορικό... Στα δημοσιεύματα θα δει, της εποχής. Ναι, μέσα σε μια δεκαετία, πόσους ξέρω φόνους, εγώ, 50 φόνους, 300 φόνους. Βομβιστικές επιθέσεις, 400 εμπρισμούς, μια τέτοια... Η λοβοτομή αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση. Η λοβοτομή αναφέρεται, ναι, σε πολλές υποθέσεις που συνδυάζονται μεταξύ τους. Δεν έχει τίποτα από μόνο του πρωτότυπο. Το κύριο είναι ο συνδυασμός. Με μια έννοια όπως η καλή κοινωνία γνωρίζεται μεταξύ της και ο υπόκοσμος γνωρίζεται μεταξύ του. Δεν διαπλέκεται όμως
Έχετε εσείς τίτλους να διαβάσω. Εγκλήματα στην Πασιόν Απόλλων. Ναι. Είσαι ο Παπαδόπουλος. Ναι. Βουντού. Διαταραχές στα μετέωρα. Ναι. Λοβοτομή. Αστυνομικές ιστορίες για 5 δεκαετίες. Αυτό είναι. Αυτά είναι διηγήματα. Τα οποία αλλάζουν. Το φάντασμα του μετρό. Το χαμένο παιχνίδι. Ναι. Ζωγραφική πίνακες και ιδιότροπα ζώα. Ναι. Ναι, αυτό ήταν μια πρώτη συλλογή διηγημάτων που είχα γράψει. Δεν έχουν αστυνομικό περιεχόμενο. Και έχετε μεταφράσει σε... από αστυνομική λογοτεχνία, όπως τη λέμε, περισσότερα από 80. Ναι. Δεν είναι μόνο αστυνομικά, αλλά είναι, είναι πάνω από 80 μεταφράσει. Η πλειοψηφία είναι από τα... αστυνομικά. Για πείτε λοιπόν για την εγκληματικότητα της δεκαετίας του 90. Έχουμε πάρα πολλούς φόνους, επειδή αγριεύει το έγκλημα με την εισδοχή των... Ναι. Του ανατολικού στοιχείου, του ανατολικοευρωπαϊκού. Ναι. Οπότε και... το επίπεδο της βίας ανεβαίνει. Ναι, ανεβαίνει. Και ταυτόχρονα ανεβαίνουν και τα οικονομικά συμφέροντα με τα οποία ασχολείται ο υπόκοσμος. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κέντρα, οι εκβιασμοί για να εισπράττουν προστασία και αυτό το πράγμα. Τα κλασικά. Ναι, ότι μπαίνοντας στο λαθρεμπόριο πετρελαίου μεγαλώνει το. Ο τζίρος. Μεγαλώνει ο τζίρος και μεγαλώνει το κύκλωμα. Δηλαδή. Ανακατεύεται πλέον πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Και πρέπει να ελέγξει και πολύ κόσμο. Είναι οι δεξαμενές, είναι τα βιτιοφόρα, είναι τα βενζινάδικα. Οπότε των προϊόντων. Είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, πράγμα. Και το βασικό κόλπο είναι η μετατροπή του πετρελαίου που είναι για τα πλοία. Θέρμανσης, συγκίνησης. Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτή η διαδικασία, η οποία εμπλέκει πολύ κόσμο μέσα. Οπότε η μητρική υπόθεση εκείνης της δεκαετίας είναι αυτό το πράγμα, λέτε εσείς. Ναι, νομίζω ότι η μετάθεση, ναι, ότι μπαίνει το οργανωμένο έγκλημα σε αυτό το λαθρεμπόριο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Και είναι και ελληνικού τύπου, ταιριάζει, γιατί πάει παντού. Πάει παντού, σωστό. Ναι, πάει παντού. Σήμερα το υψηλού επίπεδου έγκλημα, δηλαδή αυτό που έχει πολλά θύματα, πολλά χρήματα και ιδιαιτέρως μεγάλη αποφασιστικότητα να προασπίσει τα παρανόμως κτηθέντα συμφέροντά του και περιουσιακά στοιχεία του. Ποιο είναι, με τι ασχολούνται σήμερα οι μεγαλομαφιόζοι? Είναι πάντα το λαθρεμπόριο πετρελαίου, είναι τα ναρκωτικά και... είναι όλη η ιστορία γύρω από την λαθρομετανάστευση και το μεταναστευτικό, το οποίο από μόνο του δεν έχει ένα κεντρικό πυρήνα με πάρα πολλά χρήματα, αλλά όμως πιάνει, απλώνεται και πιάνει πάρα πολλούς ανθρώπους, οπότε αν αθροίσεις το σύνολο... Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά αυτό είναι κατακερματισμένο. Έχω τη θεωρία, επειδή λίγο το έχω ψάξει θεωρητικά. Υπάρχει και μία λέξη κλειδί στην υπόθεση τουλάχιστον των τελευταίων 4 ετών. Ναι. Μία λέξη κλειδί. Είναι η λέξη Τουρκία. Ναι. Ο παράγοντας Τουρκία και το ανοιγόκλημα της Τρόφιγγας... Ναι, σαφές. Αυτό δημιουργεί είναι κεντρικός. Δηλαδή πιστεύω ότι από τον τζίρο... Απλώς αυτό από μόνο του δεν έχει μία τεράστια συγκέντρωση χρημάτων σε έναν άνθρωπο ή σε μία οργάνωση. Η οργάνωση μπορεί να είναι η κυβέρνηση. Σύμφωνα, αλλά αυτή είναι στο να κάνει πολιτική, ξέρεις, άλλο πράγμα. Από κάτω πώς γίνεται... Η κυβέρνηση της Τουρκίας διαχρονικά κάνει πολιτική. Όμως... Η πυραμίδα των οικονομικών εισρωών καταλήγει συνήθως στην κυβέρνηση. Στρατιωτικό με το πολιτικό σύμπλεγμα είναι ένα στην Τουρκία. Ο στρατός με την κυβέρνηση, ακόμα ένα κομμάτι του, ακόμα και την περίοδο του παρολίγων εμφυλίου και του πραξικοπήματος, ο στρατός και η κυβέρνηση είναι ένα. Δεν είναι δυνατόν στον τουρκικό στρατό, ο οποίος ελέγχει τα σύνορα της χώρας του και διεξάγει και επί σειρά ετών μάχες εναντίον των Κούρδων, δεν είναι δυνατόν να τους ξεφεύγουν οι λάτζες του Αιγαίου. Δυνατόν να επιτρέπει σε ιδιώτες να έχουν κέρδη και να μην συμμετέχει καθόλου το κράτος.
παρατύπως. Ναι, δεν ξέρω. Άλλωστε, το μαύρο χρήμα έχει αποδειχθεί και δημοσιογραφικά και πολιτικά και, με πολλούς, και πολιτικά ακόμα. Το μαύρο χρήμα έχει χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει τους πολυέμακτους και πολυδάπανους αγώνες εναντίον του ΠΚΚ εδώ και 30 χρόνια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό ας πούμε σε εμάς δεν δημιουργεί. Προς την πλευρά της Ελλάδας είναι πολύ κατακαιρματισμένη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Οπότε συνήθως εκεί που εκδηλώνεται και η μεγάλη βία είναι όταν υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση χρηματική και ανταγωνισμός. Δηλαδή, πώς λειτουργούν τα κυκλώματα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα, τι παρατήρηση έχετε κάνει? Ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα οικονομικής εκμετάλλευσης. Μάλιστα. Από τη μεταφορά, την εγκατάσταση, την εργασία, την παράνομη, ξέρεις, σε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν δημιουργεί την άμεση εγκληματικότητα που βλέπει κανένας, δηλαδή κάποιος να γαζώνεται με ένα καλάσνικοφ στο δρόμο. Όχι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε δραστηριότητες που συγκεντρώνεται περισσότερο χρήμα. Δηλαδή ένας λαθρέμπορος κοκαίνης ή ηρωίνης σε μεγάλη ποσότητα, που είναι πάρα πολλά τα χρήματα, από πίσω του μπορεί να σύρει καμιά δεκαριά πτώματα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ασφαλώς. Και στην υπόθεση της λαθρομετανάστευσης υπάρχουν πτώματα ή όχι? Ή μόνο είναι τα πτώματα του Αιγαίου? Αυτά είναι βασικά. Αυτά είναι βασικά για την ώρα. Για την ώρα. Ή μετά και μεταξύ τους μερικές υποθέσεις που έχουμε δει, ότι κάποιοι που δεν πληρώνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τα λίτρα για τη μεταφορά και την εγκατάσταση εδώ, πέφτουν θύματα απαγωγής, ξυλοδαρμών, βασανιστήριων, κάποιες βίας, ναι, θύματα βίας πέφτουν, αλλά οι δολοφονίες που βλέπει κανένας σε δρόμους, βοβιστικές επιθέσεις, να τεινάζουν τα μάξια και αυτά, προέρχονται από τις άλλες ιστορίες. Είναι το λαθρεμπόριο πετρελαίου, είναι το... Η άποψή σας, ως παρατηρητή σας, ρωτώ, και ως συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, ως λογοτέχνη, να το θέσω καλύτερα, η άποψή σας για το ρόλο των ΜΚΟ στα νησιά, ποια είναι η γενική σας αίσθηση? Αυτό είναι μάλλον ένα σύνθετο, σύνθετο πράγμα. Έχουν αναλάβει, δηλαδή, πρέπει τμήμα να κάνει κανένας της κρατικής λειτουργίας. Εντάξει, ναι, αυτό καταρχήν είναι μια δυναμία του κρατικού μηχανισμού. Από την άλλη, μέσα σε ανθρωπιστικές κρίσεις είναι συχνό φαινόμενο ότι ο μηχανισμός μια χώρα δεν τα βγάζει πέρα. Μάλιστα. Οπότε χρειάζονται άλλοι τρόποι. Τώρα, εκεί μέσα είναι αρκετά περίπλοκο το πράγμα και πρέπει να κάνει κανένας μια πολύ συγκεκριμένη έρευνα, ξέρεις, και να πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή δεν την έχω κάνει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Όταν εκχωρεί το κράτος κομμάτι από τις αρμοδιότητες του σε ανθρώπους που δεν έχουν... Είναι θέμα αυτό. Ναι, η άλλη πλευρά είναι αν το κράτος μπορεί να... μπορεί τουλάχιστον να ελέγξει... Εκχωρεί το κενό, δηλαδή μπορεί το να θέμα είναι αν έχει το... Μπορεί να ελέγξει τους βοηθούς του. Δηλαδή, είναι το κράτος που λέει ότι η τάδε οργάνωση θα με βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Πρώτον, ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχουν σε Μητρό τα πρόσωπα, διώκονται για κάτι, είναι ύποπτοι για κάτι. Δεν πρέπει να γνωρίζει το κράτος ανθρώπους που χειρίζονται ένα κομμάτι της κυριαρχίας του, γιατί μιλάμε τώρα για ζήτημα κυριαρχίας. Οπότε θεωρείτε σήμερα ότι η αίσθηση που έχει ο κόσμος για την εγκληματικότητα, ότι έχει αυξηθεί το επίπεδό της, είναι σωστή? Ναι, είναι σωστή και στην πραγματικότητα. Ναι, υπάρχουν διάφοροι τώρα λόγοι σε αυτό. Ένας λόγος είναι ότι με την οικονομική κρίση έγινε πιο φθηνή η ανθρώπινη ζωή. Ναι, και πιο φθηνό να πληρώσεις κάποιον, να εκτελέσει κάποιον άλλον. Έπεσε το... Οπότε είναι πιο εύκολο. Πόσο καιρό, δηλαδή, κάποιον πόσο κόστιζε? Δεν ξέρω, αλλά πάντως
αν μπορεί να πει κανένα θεωρητικά ότι χρειαζόταν να δώσει κανένα 150.000 για να βρει έναν εκτελεστή, ενδεχομένως με 20.000 βρίσκει σήμερα. Ναι, οπότε, όπως αποδείχθηκε και πρόσφατα. Οπότε αυτό είναι ένα. Ακούγεται μπακάλικο, αλλά είναι. Φαίνεται κανένας αν παρακολουθήσει το αστυνομικό δελτίο και μετά λέει κάποιος πόσα πήρα, μου έδωσε ο άλλος τόσα και βλέπεις αυτή τη διαφορά. Οπότε με υπαρκτό από την προηγούμενη δεκαετία ένα ποσοστό ανθρώπων που δουλεύαν και κάνανε τέτοιες δουλειές, είναι πιο εύκολο να τους προσλάβεις την τελευταία οκταετία. Τώρα το άλλο που έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα είναι διότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στις συμμορίες, ο οποίος πολλές φορές κρατάει με βεντέτες δεκαετιών 20 ετών. Οπότε μέχρι να αλληλοεξοντωθούν όλοι. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Διαμάχεις από πολλά χρόνια και βλέπει κανένας σε πολλές περιπτώσεις ότι ακούς ξανά και ξανά τα ίδια. Ονόματα συλλαμβάνονται και πώς έχει περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό ο πυρήνας και το αρχηγείο του οργανωμένου εγκλήματος σε 2-3 φυλακές στην Ελλάδα. Ο Κορυδαλός είναι το σημείο από το οποίο παίρνονται αποφάσεις. Είναι ο λευκός οίκος της μαφίας δηλαδή. Διότι πλέον με τα χρόνια έχουν γίνει γνωστοί, συλλαμβάνονται, βγαίνουν, μπαίνουν έξω και γίνεται και ένα ολόκληρο. Αλυσβερίσει. Και συνήθως. Η καλύτερη λύση για την αστυνομία είναι να σκοτώνονται μεταξύ τους. Ναι. Τους αφήνει απλά να σκοτωθούν. Ναι. Είναι το πιο απλός τρόπος. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με ένα κεφάλαιο με το οποίο είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα ο κύριος Αποστολίδης, ο σημερινός καλεσμένος μας, ο πολύ καλός, ο εξαιρετικός συγγραφέας και στην ερευνητική δημοσιογραφική, θα έλεγα, δουλειά, αλλά και στην αστυνομική λογοτεχνία. Τον έχουμε μαζί μας. Θα μιλήσουμε κυρίως για ζητήματα που αφορούν την εγκληματικότητα, αλλά το επόμενο κεφάλαιο είναι η αρχαιοκαπηλεία και το βιβλίο του «Αρχαιοκαπηλεία και εμπόριο αρχαιοτήτων». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και είναι υποθέσεις που ξεκινούν από τη δεκαετία του 50 και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Και ζητήματα τα οποία είναι μεγάλα, υποθέσεις που είναι μεγάλες, αλλά δεν πήραν και ιδιαίτερη έκταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναρωτιόμαστε γιατί. Θα τα πούμε μετά. '99 κατασκευαστές βιβλίων προτείνουν «Εμείς οι δύο». Το μυθιστόρημα της χρονιάς από τον Παναγιώτη Λιάκο. Η συνταγή της πλοκής έχει πολύ χιούμορ και ατέρια στους έρωτες, ζήλιες, απιστίες, ψέματα, παρακολουθήσεις, γκάφες, τσαρλατάνους, πράκτορες, μεθυσμένους ποιητές και αυτοδίδακτους ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα του Μνημονίου. Εμείς οι δύο. Ένα σατυρικό μυθιστόρημα για το αιματηρό κυνήγι της τέλεια σχέσης. Γραμμένο με στυλ και ειλικρίνη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός. Επιστρέφουμε μετά από το σύντομο διάλειμμα μαζί με τον κύριο Ανδρέα Αποστολίδη, σκηνοθέτη, συγγραφέα, μεταφραστή, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει αρκετά χρόνια από τη ζωή του, κυρίως στο να μας εισάγει σε έναν τρόπο σκέψης εντός εισαγωγικών αστυνομικό ή νουάρ, θα το έλεγα. Ποια η διαφορά του νουάρ μυθιστορήματος από το αστυνομικό? Πλέον ταυτίζονται. Δηλαδή στην αρχή ήταν κάπως διαφορετικά ήδη, με την έννοια ότι τα αστυνομικά περισσότερο ήταν αυτά της αγγλικής σχολής, Αγκάθα Κρίστη σχετικά. Μις Μάρπλ και Πουαρό. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια μια πιο απαισιόδοξη και σκούρα οπτική θέαση της κοινωνίας και των πραγμάτων κυριαρχεί. Οπότε πλέον και τα περισσότερα αστυνομικά πάνε προς τα εκεί. Όπου οι πρωταγωνιστές και επίσης ενδεχομένως λίγο σχηματικά χρησιμοποιεί κανένα τον όρο, ξέρεις, νουάρ και εννοεί και αστυνομικά αυτό. Εσείς ποιο είδος προτιμάτε περισσότερο? Εμένα όλα μου αρέσουν. Όλα. Ναι, όλα, δηλαδή νομίζω ότι υπάρχουν
καλά βιβλία γραμμένα με διάφορους τρόπους, με διαφορετικά στυλ. Και νομίζω ότι με τα αστυνομικά αυτό είναι καλό, το ότι δεν είναι ένα είδος. Ναι, και έχω γράψει και μια μελέτη που λέγεται «Τα πολλά πρόσωπα του αστυνομικού μυθιστορήματος». Και η έννοια είναι αυτό, ότι δεν έχει ένα πρόσωπο, έχει μια μορφή, έχει πολλές εκδοχές. Άλλα είναι ιστορικά, άλλα είναι περισσότερο ψυχολογικά, άλλα περισσότερο ένα παιχνίδι μυστηρίου, άλλα έχουν περισσότερο κοινωνική ή πολιτική κριτική. Οπότε ανάλογα με τις διαθέσεις σου διαλέγεις και τι θα πάρεις. Στην Ελλάδα έχουμε καλή σκηνή. Στην Ελλάδα υπάρχει. Ξέρω εγώ, τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί, έχουν αυξηθεί οι συγγραφείς. Νομίζω ότι είναι καμιά πενταριά που γράφουν. 50. Ποιους ξεχωρίζετε εσείς από το αστυνομικό μυθιστόρημα? Ο πιο γνωστός είναι ο Μάρκαρης, που έχει μεταφραστεί στο εξωτερικό. Ο Σέργιος Γκάκας, ο Μαμαλούκας, ο Φιλίππου, Δανέλης από τους πιο νέους. Είναι πολλά ονόματα που παίζουν και έχουν ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα το πιο ευπόλυτο αστυνομικό μυθιστόρημα σε τι αριθμό αντιτύπων έχει φτάσει? Για ποια εποχή τώρα μιλάει τώρα, κανένας? Τώρα, 2017. Μπορεί να φτάνει, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες ένα τέτοιο. Και ο top scorer είναι ο Μάρκαρης, να υποθέσω. Ο Μάρκαρης, ναι. Είναι αυτός που στα πρόσφατα χρόνια έχει πουλήσει περισσότερο. Αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση για την δεκαετία του 60 ή του 70 ή και όταν επανεκδίδεται ο Μαρής. Τι γίνεται? Δηλαδή είναι εντελώς άλλα τα νούμερα. Μπορεί να είναι 100.000, 200.000. Και επίσης, επειδή τα βιβλία του πουλάνε για πολλά χρόνια, είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσει κανένας με σιγουριά για ένα... Ο οποίος ήταν δημοσιογράφος, Μάρης. Ναι, ο οποίος ήταν, η βασική του ιδιότητα ήταν δημοσιογράφος και έγραφε αστυνομικά με το στυλ του δημοσιογράφου. Δηλαδή έπρεπε στην εφημερίδα κάθε μέρα να έχει και μια συνέχεια. Ναι. Και τα ιστορήματά του δεν βγαίναν σε βιβλία, βγαίναν σε συνέχεια στις εφημερίδες. Οπότε, ενώ είχε τα άλλα δημοσιογραφικά του καθήκοντα, ξέρω εγώ, έγραφε μια κινηματογραφική κριτική ή ένα σχόλιο, ξέρω εγώ, για κάτι, ταυτόχρονα μέσα στην ίδια μέρα έπρεπε να γράψει και ένα κεφάλαιο και μια συνέχεια για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Σε ποια εφημερίδα δημοσιεύονται? Ακρόπολη Απογευματινή. Δεκαετία 50. Δεκαετία 50-60 μέχρι τα μισά του 70. Επί 25 χρόνια έγραφε κάθε μέρα μία έως δύο συνέχειες. Γιατί μερικές φορές δημοσίευε και σε περιοδικό και σε εφημερίδα. Τώρα μέσα σε αυτό, ας πούμε, το Confusio, υπάρχουν και 3-4 φορές που έχει ξεχάσει τα ονόματα, κάνει λάθος τα μισά. Α, κάνει πραγματολογικά λάθη. Όχι, λάθη της πλοκής. Δηλαδή ναι, έχει ένα όνομα και... Ο Βαγγέλης γινόταν Θανάσης. Ναι, γινόταν, ας πούμε, Θανάσης και μετά το λέει, όπ, συγγνώμη, στη συνέχεια 106 υπάρχει αυτό το λάθος. Αυτό δεν είναι συχνό, είναι κατεξαίρεση, αλλά υπάρχουν 5-6 ας πούμε τέτοια, ναι, στις 3.000 συνέχειες ας πούμε. Πόσες λέξεις δηλαδή έγραφε τη μέρα? Δεν ξέρω, δεν το είναι έχω φοβερό. Δηλαδή, μετρήσει, σταθείς... αλλά πάντως ήταν ένα, ουσιαστικά ήταν ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο. Σε ένα μυθιστόρημα που δεν ήταν τα κεφάλαια ας πούμε τεράστια. Όχι. Δεν ήταν 50 σελίδες ας πούμε το κεφάλαιο, όπως πιθανά να είναι σε κάποιο λογοτεχνικό έργο, ήταν 4-5 σελίδες. Μάλιστα. Ή 3-4 ανάλογα το πράγμα. Πολύ. Το θέμα είναι ότι έπρεπε κάθε μέρα να γράψει, οπότε αυτό έδωσε και ένα ορισμένο στυλ στα βιβλία του και στον τρόπο. Διαβάζονται εύκολα. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι η εισαγωγή πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Ναι. Οπότε είχε γίνει ας πούμε μέτρα στις εισαγωγές, το πώς ξεκινάει. Αμέσως σου τραβούσε ας πούμε το ενδιαφέρον. Ένας ξεγυρισμένος φόνος και μια χαρά, ναι. Το δεύτερο είναι, δηλαδή αυτό που ο ίδιος έκανε ας πούμε πολύ, είναι να χρησιμοποιεί περίεργα ονόματα που να μπορείς ας πούμε να τα θυμάσαι. Ή οι αφανείς χαρακτήρες να έχουν πολύ συνηθισμένο όνομα. Έπαιζε πολύ με τα ονόματα.
Το τρίτο ήταν ότι σε κάθε φορά, σε κάθε συνέχεια έπρεπε να έχει κάτι. Η εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη δικό του είναι. Ναι, είναι δικό του. Είναι και δικό Τζον του το οποίο, Βλακιώτης. Το οποίο το έγραψε προς το τέλος από τα τελευταία του. Είναι το 75-76 και ίσως είναι και το καλύτερό του που έχει γράψει. Το άλλο επίσης που έκανε και που είχε αυτήν την ελευθερία και δυνατότητα και το φρόντιζε είναι να έχει αναφορές στην καθημερινότητα, στη ζωή της πόλης, σε χαρακτήρες που θυμίζουν πρόσωπα ζωντανά, υπαρκτά της επικαιρότητας. Και έτσι ενώ άλλοι συγγραφείς σοβαροί της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν αρκετή απόσταση από τα πράγματα και δεν έχουν συμπεριλάβει μέσα στο έργο τους την πραγματικότητα και την ζωή της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, ας πούμε, των νησιών. Μια μεγάλη επιτυχία του Μαρή είναι ότι, η λαογραφία του. Ναι, ότι αποκτάς, ας πούμε, μια εικόνα. Είναι, του. Και σήμερα, ας πούμε, διαβάζεται όπως μπορεί να δει κανένας μια ταινία του 50 πολύ από τον εμπορικό κινηματογράφο, αλλά στην καλή εκδοχή της. Τη βλέπεις και σαν ντοκιμαντέρ. Και όχι στις, ξέρεις, γιατί και στον ελληνικό εμπορικό κινηματογράφο υπάρχουν σαβούρες. Βέβαια. Με τον ίδιο κώδικα. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν πάλι και με τον ίδιο κώδικα πολύ καλές ταινίες. Και κάπως έτσι αντέχει, ας πούμε, και ο Μαρής. Αντέχει ακόμα. Στην ανάγνωσή του. Δηλαδή δεν έχει αντέχει. Επανεκδοθεί και έχει γίνει best seller, γιατί αυτό δεν κοίταξε, το έχω παρακολουθεί. Ας πούμε στις εκδόσεις Άγρα ξαναβγάζουμε, όχι ξαναβγάζουμε, βγάζουμε τις συνέχειες των εφημερίδων που δεν βγήκαν ποτέ σε βιβλίο. Γιατί είχαν μείνει καμιά δεκαριά, δωδεκαριά τέτοιες συνέχειες που ποτέ δεν τις έβγαλε. Γιατί άραγε. Ξεμείνανε, γιατί ήταν μεγάλο το έργο. Το έργο. Είναι καμιά πενταριά βιβλία, συν διηγήματα. Οπότε δεν ήταν ορισμένα, τα οποία δεν έτυχε, ξεμείνανε. Μάλιστα. Αυτά τώρα, ας πούμε, που ξαναβγαίνουν, διαβάζονται σαν βιβλία τα οποία έχουν ενδεχομένως ωραία απλοκή, αλλά αναφέρονται σε μια παροχημένη εποχή. Το οποίο από μόνο του έχει και τη δικιά του γοητεία. Καλά, αυτό. Η Καζαμπλάνκα δεν φαίνεται ποτέ παροχημένη. Ναι, σύμφωνοι. Ναι. Η Καζαμπλάνκα εδώ που τα λέμε είναι ένα φιλμ νουάρ. Ναι, 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 σαφώς. Τώρα ας έρθουμε στο ζήτημα της αρχαιοκαπηλείας. Μία ναι. Ένας από τους λόγους που έχω εξοικειωθεί λίγο με το έργο του κυρίου Αποστολίδη, τον οποίο δεσμεύομαι να διαβάσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια, είναι η υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας και μία υπόθεση που είχε ξεκινήσει σε ένα νησάκι του Αιγαίου, στη Σχοινούσα. Ναι, δηλαδή απλώς από εκεί είδε το φως της δημοσιότητας η οποία ιστορία, πέρασε αλλά από αυτό το νησάκι, κατέληξε στο Μουσείο Γκετή. Ναι, είναι λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Ναι. Ναι, δηλαδή το βασικό θέμα είναι ότι υπήρχε ένα ζευγάρι αρχαιοπολών. Όπου αυτό είναι επάγγελμα. Επάγγελμα κατοχυρωμένο ζευγάρι στην Ευρώπη. Και στη ζωή. Λοιπόν, ναι, Σάιμς Μιχαηλίδης. Αυτοί ήταν συνέτεροι σαν έμποροι αρχαιοτήτων και ταυτόχρονα και ζευγάρι συζούσαν μαζί. Όλη η ιστορία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δεκαετία του 50, είναι ότι οι έμποροι αρχαιοπολών μπορούσαν να κάνουν, ας πούμε, πράξεις οι οποίες στις χώρες τους να θεωρούνται νόμιμες, αλλά για τις χώρες οι οποίες κατήχαν αρχαιότητες ήταν παράνομες. Ακριβώς. Αυτό είναι, ας πούμε, περίπου το περίγραμμα. Το περίγραμμα. Αυτό που με τα χρόνια αλλάζει είναι ότι οι αρχαιολόγοι αρχίζουν και επεμβαίνουν και διαμαρτύρονται στην εξής πραγματικότητα. Ότι αν το εμπόριο αρχαιοτήτων είναι ελεύθερο, σημαίνει ότι στις χώρες που κατέχουν αρχαιότητες, η λαθρανασκαφή θα είναι κίνητρο για πλουτισμό. Βέβαια. Και σημαίνει ταυτόχρονα την καταστροφή της αρχαιολογικής επιστημονικής έρευνας. Αν δηλαδή πηγαίνει πρώτος σε έναν αρχαίο τάφο
αυτός που θέλει να τον συλλύσει και τον τεινάξει στον αέρα. Μετά η αρχαιολογία όταν έρθει ο αρχαιολόγος δεν μπορεί δεν να κάνει μπορεί να καμία, κανένα πούμε, συμπέρασμα. Σε ποιο στρώμα βρέθηκε αυτό. Αυτό τώρα, δεκαετία 50, 60, 70, άρχισε να γίνεται για διάφορες περιοχές του κόσμου πολύ ανησυχητικό. Για μας το πιο χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι η σύλληση όλων των προϊστορικών τάφων στις Κυκλάδες. Εκεί, όπου έφτασαν οι αρχαιολόγοι να μην μπορούν να τοποθετήσουν με κάποια, ας πούμε, σαφήνεια αυτός ο πολιτισμός τι ακριβώς ήταν και ακόμα, ας πούμε, να αξιολογήσουν και τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται, ποια ήταν η χρήση τους, ποια ήταν η λατρεία τους, τι σήμαιναν για τον τοπικό πληθυσμό. Και τέλος πάντων και εμείς, ας πούμε, σήμερα τι είδους κληρονομιά έχουμε από εκεί, πέρα από κάποια αντικείμενα τα οποία γίνονται δηλαδή, θέμα εμπορικής συναλλαγής. Δηλαδή, η αρχαιοκαπηλεία όντως είναι η αφαίρεση ενός κομματιού της ιστορίας, γιατί αν αφαιρέσεις ένα αντικείμενο από το φυσικό του περιβάλλον, δεν μπορεί μετά αυτός που θα το βρει να υποθέσει τη χρήση του, θα δυσκολευτεί στη χρονολόγησή του, τους συμβολισμούς του. Δηλαδή, σαν να αφαιρείς ένα δωμάτιο από ένα κτίριο. Ναι. Είναι κάτι τέτοιο. Και επίσης για ορισμένες περιοχές του κόσμου, ξέρω εγώ, στην Αφρική κάποια μέρη, όπου δεν είχαν ένα παρελθόν, δεν είχε προηγηθεί μια αρχαιολογική ανασκαφή, στο βαθμό που αρχίζουν να αποκτούν εμπορική αξία ορισμένα αντικείμενα από εκεί, είναι πολλές περιοχές που μπορούν να χάσουν το παρελθόν τους οριστικά. Να έχει εξαφανιστεί. Οπότε εκεί αρχίσανε παρεμβάσεις και άρχισε ένα ψήλιασμα ότι αυτό το εμπόριο αρχαιοτήτων δεν είναι μια αθώα δραστηριότητα και εμπεριέχει πάρα πολλά χρήματα και ταυτόχρονα εμπεριέχει και μια σειρά από παράνομες πράξεις σε ορισμένες χώρες για να πραγματοποιηθεί. Η ιστορία, ας πούμε, η συγκεκριμένη κάπως ξεκίνησε όταν κυρίως Ιταλοί αρχαιολόγοι και Ιταλικές αρχές, που την περίοδο του 80 ήταν σαφώς πιο οργανωμένες από τις δικές μας, άρχισαν συνέχεια σε διάφορα μουσεία της Αμερικής να βλέπουν αντικείμενα τα οποία προέρχονταν από την Ελλάδα, από την Ιταλία, ναι, τα οποία μπορεί να είχαν ελληνική προέλευση, αλλά με το εμπόριο των αρχαίων χρόνων βρισκόντουσαν σε τάφους έξω από τη Ρώμη κυρίως και σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Οπότε κάποια στιγμή τα πήραν στο κρανίο και βάλανε μπροστά μια οργανωμένη έρευνα και ιστορία να αποδείξουν απασχόλησαν και προσωπικό ότι αυτά πάνε παράνομα στα μεγάλα μουσεία. Και στην ιστορία αυτή, όταν μιλάμε μεγάλα μουσεία, μιλάμε για το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, για το Μουσείο της Βοστόνης, δηλαδή για οργανισμούς τεράστιους, οι οποίοι ταυτόχρονα θέλουν να έχουν και το προφίλ ότι διαφυλάσσουν την παγκόσμια κληρονομιά μέσα τους. Ότι είναι κυβωτή του. Και ότι δεν είναι κλέφτες ή αποδοχή κλεμμένων αντικειμένων. Οπότε εκεί υπήρξε μια πολύ μεγάλη διαμάχη που κράτησε από το 70 μέχρι το 2005-2010. Δηλαδή εκεί μέσα. 40 χρόνια. Ναι. Εκεί μέσα άρχισαν σιγά σιγά τα πράγματα να αλλάζουν. Με πολλή προσπάθεια, πολλές αποκαλύψεις, πολλή δουλειά και ορισμένων δημοσιογράφων και ερευνητών και αστυνομικών αρχών. Εκεί μέσα και γύρω στο 2000 είναι που ανακατεύτηκα και εγώ με την ιστορία, που βασικά η δικιά μου δουλειά ήταν ως προς τα δικά μας πράγματα εδώ, είναι να συνθέσω και να συνδυάσω τις διάφορες υποθέσεις που τις ξέραμε ή τις ακούγαμε μεμονωμένα. Και υπήρξε και μία ευνοϊκή συγκυρία ότι οι προηγούμενοι διευθυντές μουσείων για κάποιους δικούς τους λόγους άρχισαν, ας πούμε, να μιλάνε. Οπότε
Η ιστορία ήταν ότι ο διευθυντής του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ο Τόμας Χόβινγκ, ο οποίος όταν εγώ έκανα το ντοκιμαντέρ και την έρευνα είχε πάψει να είναι διευθυντής, δεν είχε κανένα πρόβλημα να μου κατονομάσει από ποιους έπαιρνε τις αρχαιότητες. Ήταν 5 αρχαιοπόλες. Ο Σάιμς και ο Μιχαηλίδης ήταν. 2 από αυτούς. Ήταν. Ναι. 2 από αυτούς ή ένα κύκλωμα από αυτά, ας πούμε, τα. Και δρεύαν στη Σκηνούσα. Τα 5. Όχι, η Σκηνούσα ήταν το εξοχικό του Μιχαηλίδη, όπου εκεί είχαν ένα αρχείο με φωτογραφίες. Από αντικείμενα τα οποία μπορούσαν να πουλήσουν. Οι αποθήκες βρισκόντουσαν στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Βερολίνο και στην Γενέβη. Είχαν βγει από την Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Α, ναι, 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 ναι. Πώς βγαίνανε. Οι αποθήκες ήταν. Εντάξει, είναι. Και δεν ήταν μόνο ελληνικά, ήταν και από την Αίγυπτο και από ναι, τον. Ναι, αλλά ποια ήταν η μέθοδός τους για να τα βγάζουν από την Ελλάδα, πώς την ευχή βγαίνανε τα αντικείμενα. Πολύ εύκολο. Μία μέθοδος ποια είναι. Σε ένα κότερο πας από εδώ στην Τουρκία, πας από εδώ στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Σε μια νταλίκα τα βγάζεις και τα πας στην Ελβετία. Μάλλον η πιο εύκολη ιστορία είναι, το κότερο. Είναι η μετακίνησή τους, ας πούμε. Και ενδεχομένως είναι απλή διαδικασία. Η μετακίνηση αυτή η υπόθεση είναι αντικειμένο. Γνωστή ως η υπόθεση της Σκηνούσας. Ναι, είναι ναι, έτσι έχει γίνει γνωστή, διότι ύστερα από κάποια έφοδο, ας πούμε, της αστυνομίας βρέθηκαν εκεί και ορισμένες αρχαιότητες, αλλά δεν ήταν αυτό το σημαντικό, βάση ότι βρέθηκαν τα αρχεία βάση των οποίων ερχόντουσαν οι πελάτες. Και έβλεπαν. Κάναν διακοπές ενδεχομένως εδώ, βλέπανε. Και το εμπόρευμα όμως υπήρχε, ήταν στις αποθήκες στο εξωτερικό. Αυτό, ας πούμε, ξεκίνησε και πολλές φορές οι ιστορίες ξεκινάνε και από κάποιες συμπτώσεις, διότι υπήρξε ένα ατύχημα, πέθανε ο Μιχαηλίδης και στη συνέχεια η οικογένεια Μιχαηλίδη ζήτησε να πάρει το μισό της περιουσίας. Κέρδισε την υπόθεση στο δικαστήριο, οπότε έπρεπε να καταγραφεί η περιουσία. Και έτσι, ας πούμε, για πρώτη φορά υπήρχε δικαστική απόφαση που έλεγε ότι μπορεί να ανοίξουν οι αποθήκες και να καταγραφεί τι υπάρχει μέσα στις αποθήκες. Οπότε καταγράφηκαν 17.000 αρχαιότητες. 17.000. Ναι. Όλες παρανόμως κτηθήσεις. Όλες, ναι. Όλες, Τώρα αν ήταν και δύο που ήταν με διαφορετικό τρόπο. Επαναπατρίστηκαν αυτές όσες ανήκαν. Όχι. Πού βρίσκονται τώρα. Όχι, γιατί ήταν μια πολύπλοκη υπόθεση. Διαδικασία. Mm-hmm. Διότι από τη στιγμή που κάποιος κερδίζει ένα μέρος από αυτά, είναι δικιά του ιδιοκτησία και είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Δεν κατάφερε το ελληνικό κράτος έγκαιρα να αποδείξει μέσα σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα ότι κάποιο αντικείμενο ήταν προϊόν λαθρανασκαφής από εδώ, από την Ελλάδα, για να μπορέσει να έχει νόμιμη πρόσβαση. Και χάσαμε την κτήση αυτών των αντικειμένων. Δηλαδή. Ναι, το οποίο δεν ήταν όλα. Δεν προέρχονται όλα από την Ελλάδα, δηλαδή τα 17.000, αλλά ένα μεγάλο μέρος. Ωραία, ας υποθέσουμε ότι τα μισά προέρχονταν από την Ελλάδα. Δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι προέρχονται. Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να έχεις να δουλεύεις με κάποιο σύστημα. Όταν γίνεται μια λαθρανασκαφή, να την έχεις κατοχυρωμένη στο αρχείο σου. Το ελληνικό κράτος δεν ήταν σε θέση να αποδείξει κλοπές, όχι λαθρανασκαφή. Για ποιο έτος μιλάμε τώρα. Αυτή η κατάληξη ήταν 2000-2005. Αλλά δηλαδή, όμως η απουσία δουλειάς. Είναι διαχρονική. Και αρχείου είναι έχει διαχρονική. Να κάνει με πιο παλιά, κατάλαβε. Δηλαδή μια υπόθεση. Πότε ενδεχομένως ήταν το κρίσιμο χρονικό διάστημα όπου βρίσκονται τα 17.000 αντικείμενα. Ναι. Πότε βρέθηκαν τα 17.000 αντικείμενα. Δεν θυμάμαι, 2004-2005. Μάλιστα. Αρχίζει, γιατί και αυτό πάλι δεν γίνεται σε μία μέρα. Είναι δικαστήρια στα δικαστήρια. Μάλιστα. Πάει κάποιος, καταγράφει, ξαναπάει. Και τελικά δεν πήραμε τίποτα από αυτά πίσω. Άμεσα ναι, δεν πήραμε τίποτα και στη συνέχεια άρχισε η εξής διαδικασία, να γίνονται πληστηριασμοί και αυτά να πουλιούνται και να φεύγουν.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια στην διαδικασία των πληστηριασμών στο Υπουργείο Πολιτισμού, το ανάλογο, ας πούμε, τμήμα που παρακολουθεί τα του εμπόριου αρχαιοτήτων, δουλεύει καλύτερα και έχουν συμβεί αρκετές περιπτώσεις που έχει μπλοκάρει μια διαδικασία πληστηριασμού όταν το αντικείμενο υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι είναι προϊόν κλοπής ή λαθρανασκαφής από εδώ. Και δεν ήμασταν σε θέση εμείς να τεκμηριώσουμε ούτε καν κλοπές. Όχι, γιατί το εκείνη την εποχή δεν παρακολουθούσαν καν τους καταλόγους των δημοπρασιών. Δεν τους παρακολουθούσε το Υπουργείο. Ούτε καθόλου. Μελίνα ή τόσο διαφημισμένη. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε καμία οργάνωση ουσιαστική. Ήτανε μόνο η φανφάρα ότι θα γυρίσουν τα μάρμαρα του. Τα οποία θα μπορούσαν να μας τα κλέψουν και να μην τα πάρουμε και χαμπάρι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε αυτό το αίτημα. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Το οποίο έχει αξία. Αφενός. Αλλά από πίσω δεν υπήρχε παραμικρή προσπάθεια. Αφενός. Συστηματοποίηση των προσπαθειών. Και να διεκδικήσει αυτό που ανήκει σε σένα. Είναι σε πολύ ωραίο αυτό που υπόθηκε. Αυτή τώρα. Ήταν η αφενός, είπατε και την ωραία λέξη φανφάρα, ναι, ότι θέλουμε τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Ναι, ενώ φεύγανε αλλά συνέχεια. Από την άλλη, μας κλέβαν συνέχεια και δεν μπορούσαμε να αποδείξουμε ούτε τις κλοπές ούτε τις λαθρανασκαφές. Ναι, ναι. Καταπληκτικό. Και το οποίο θέλει οργάνωση. Νομίζω ότι ευτυχώς μετά. Ξέρεις, από αυτές τις δουλειές που γινήκανε 2000-2005, ότι έχουν γίνει βήματα, είναι καλύτερη η κατάσταση. Η κατάσταση. Μάλιστα. Και έχουν κερδιθεί κάποια πράγματα. Εδώ. Αυτό που νομίζω ότι παίζει αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλουν να ξεχάσουν τη δεκαετία 2000-2010 όλα τα μεγάλα μουσεία. Α. Να πούνε, εντάξει, αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα, ναι, ας το αφήσουμε πίσω μας και να ξαναβρούμε, ας πούμε, τη δουλειά μας, να κάνουμε κάποιες σχέσεις και να ξαναρχίσουμε από την αρχή να φορτώνουμε. Πάλι τα ίδια. Ναι. Οπότε είμαστε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Να σας ρωτήσω περίοδο. Κάτι. Αυτή λοιπόν η υπόθεση στην Ελλάδα δεν είχε καμιά δικαστική ποινική εξέλιξη, δεν εντοπίστηκε, ναι, κανείς αρχαιοκάπηλος. Είχε μια ιστορία με την έφορο αρχαιοτήτων του Μουσείου Πολ Γκετή, Μάριον Τρου, η οποία είχε και ένα σπίτι στην Πάρο. Σε αυτήν, μας αγάπησε και σε αυτήν, επειδή μεσολαβούσε μεταξύ του Σάιμς και του Μιχαηλίδη και του Μουσείου Πολ Γκετή, διώχθηκε. Γινήκανε 1-2 δικαστήρια για να καταλήξουν στο τέλος ότι δεν μπορεί να δικαστεί, άλλα έχουν παραγραφεί, άλλα δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους να τα κρίνει. Όμως μόνο το γεγονός ότι και εδώ και στην Ιταλία έτρεχε στα δικαστήρια ήταν σημαντικό, διότι και το κύρος της ετρώθη, ναι, και δεν αλλά ήταν δεν ευχάριστο. Υπέστηκε τίποτα. Σύμφωνοι. Εντάξει, αλλά όμως αυτό έβαλε θέματα. Αυτή η διαδικασία έβαλε θέματα και αντικαταστάθηκε και αναγκάστηκαν στην Αμερική να αλλάξουν τον κώδικα με τον οποίο τη θέση της την έχει ακόμα ή όχι. Τι πράγμα? Στο Μουσείο Γκετή την έχει ακόμα? Όχι, δεν την έχει. Δεν την έχει και σε αυτά υπάρχει, ας πούμε, μια διαμάχη. Δηλαδή μπαίνουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν το καλό όνομα και μια φήμη και μετά στη συνέχεια περνάνε 3-4 χρόνια, αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος τον ενδιαφέρει να ανοίξει μια καινούργια πτέρυγα. Να ανοίξει μια καινούργια πτέρυγα σημαίνει ότι πρέπει να τις γεμίσεις αρχαιότητες. Πρέπει να αγοράσεις. Και από πού θα τις βρεις αρχαιότητες? Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό είναι το. Μια που έχετε ασχοληθεί τόσο συστηματικά με αυτή την υπόθεση, ποια θα ήταν η συμβουλή που θα δίνατε στο ελληνικό κράτος για τη διαχείριση των. Κοίταξε, το πρώτο θέμα και το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται είναι ότι χρειαζόταν ένα τμήμα το οποίο να παρακολουθεί το εμπόριο αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Να το παρακολουθεί συστηματικά.
πώς παρακολουθείτε αυτό. Ένα πράγμα είναι οι πληστηριασμοί. Ναι, ένα δεύτερο είναι οι κατάλογοι πωλήσεων που έχουν οι έμποροι. Τρίτον είναι η εμφάνιση καινούριων αντικειμένων σε διάφορα μουσεία. Βέβαια. Τέταρτον είναι οι εκθέσεις ιδιωτικών συλλογών. Σε όλα αυτά χρειάζεται ένα δίκτυο παρακολούθησης, καταγραφής κτλ. Είναι και μια προϋπόθεση. Γι' αυτό αρχίζει να υπάρχει. Μήπως και εκ των υστέρων θα έπρεπε να γίνει και ένα μητρό με σημεία λαθρανασκαφών? Ναι, ασφαλώς. Δηλαδή. Ναι, φυσικά. Εδώ ο αρχαιολόγος υποθέτει ότι αυτό το αντικείμενο είναι από τη Θήβα κτλ. Να γίνει ένα μητρό, να εντοπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, να βάλει αρχαιολόγους. Είναι γνωστές που γίνονται οι λαθρανασκαφές. Βέβαια. Απλώς αυτές χρειάζεται να καταγραφούν και επίσης η πιθανή ταυτότητα των αντικειμένων, η ημερομηνία. Αλλά γι' αυτό πρέπει να προσλάβει αρχαιολόγους. Εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι, υπάρχουν αρχαιολόγοι, αλλά απλώς χρειάζεται ένα μηχανισμό. Χρειάζεται ένα. Καλά, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Για το Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1997, ένας οργανισμός που θεωρώ ότι ακόμα δεν έχει κλείσει, δαπάνησε κοντά στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Η πολιτιστική Ολυμπιάδα, όλοι με απευθείας αναθέσεις, 150 εκατομμύρια ευρώ, όλοι. Μας φύγανε δισεκατομμύρια ευρώ, κυριολεκτικά στο τίποτα. Και εκεί που χρειάζεται να κάνουμε μια δουλειά συστηματική, δηλαδή να εντοπίσουμε στην Ελλάδα σε ποια σημεία έχουν γίνει λαθρανασκαφές, να κατατεθούν οι μηνύσεις, να υπάρχουν έστω για την ιστορία, ούτως ώστε μετά να τεκμηριώσουμε την ιδιοκτησία κάποιων αντικειμένων. Δεν έχει γίνει δουλειά διαχρονικά. Τώρα γίνονται κάποια βήματα. Οπότε η συμβουλή σας είναι αυτό, περισσότερη συστηματικότητα. Ναι, ότι χρειάζεται να παρακολουθεί, να υπάρχει ένας κρατικός μηχανισμός που να παρακολουθεί το εμπόριο αρχαιοτήτων. Αυτό το πράγμα. Και για το άλλο το μεγάλο το ζήτημα της αμιγούς εγκληματικότητας, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η έκρηξη, τι θα μπορούσε να κάνει ένα κράτος απέναντι στον κόσμο της νύχτας και της μέρας? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία δύσκολη. Γιατί αυτό έχει να κάνει με ένα κοινωνικό ολόκληρο σύστημα. Τι γεννάει το έγκλημα κατά τη γνώμη σας? Το γεννάει καταρχήν, νομίζω, η δίψα για χρήμα και εξουσία. Αυτό το πράγμα. Δεν έχεις, ας πούμε, μια έντονη φιλοδοξία να έχεις περισσότερα χρήματα αύριο στην τσέπη σου από αυτά που έχεις τώρα. Σήμερα δεν θα καταφύγεις στην εγκληματικότητα. Εγκληματούν οι φτωχοί ή οι πλούσιοι περισσότερο? Ανάλογα. Γιατί λένε ότι οι φτώχοι και οι ανισότητες γεννούν το έγκλημα, αλλά... Ναι, ασφαλώς, αλλά δεν ξέρεις. Αλλά ποια τάξη ως έγκλημα? Ναι. Το μεγάλης κλίμακος το κάνουν αυτοί που έχουν. Ναι, είναι πιο σύνθετο να φτιάξεις το οργανόγραμμα και την κοινωνική ακριβώς θέση του καθενός. Νομίζω ότι γενικά είναι κάτι το οποίο διαπερνά όλη την κοινωνία, την κοινωνία, με διαφορετικά κίνητρα, λόγους κάθε φορά κτλ. Πάντως, όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι η προσπάθεια να αποκτηθεί μεγάλος πλούτος παραβιάζοντας τον νόμο ατιμωρητή. Οπότε εκεί, και αυτή είναι το οργανωμένο εγκλήματος, πρέπει να έχεις πρόσβαση στο δικαστικό μηχανισμό, πρέπει να έχεις πρόσβαση στην αστυνομία, πρέπει να έχεις πρόσβαση στην κυβέρνηση, πρόσβαση στο διευθυντή των φυλακών, στον ιατροδικαστή, οπότε όλο αυτό να δουλεύει υπέρ σου. Από τους ξένους συγγραφείς, ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας? Από τους ξένους συγγραφείς, ο James Ellroy είναι ο ένας και η Πατρίτσια Χάισμιθ. Που έχω μεταφράσει και πολλά βιβλία τους. Όχι, τα περισσότερα είναι στις εκδόσεις Άγρα. Τα περισσότερα είναι στις εκδόσεις
άγρια από αυτά. Και από τους κάπως παλιότερους, ο Τσάντλερ και ο Χάμετ, που αυτή είναι δεκαετίας του 40, του 50 συγγραφείς και που έχουν γίνει γνωστοί και από ταινίες, το Γεράκι της Μάλτας και τα λοιπά. Η Σκανδιναβή είναι ένα πιο καινούριο φρούτο. Ενδιαφέρουν, έχουν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερτιμημένοι σαν συγγραφείς. Ίσως και σε ορισμένα πράγματα δεν τους καταλαβαίνουμε, γιατί αναφέρονται και σε άλλες δικά τους εσωτερικά ιστορίες, πολιτισμικά πράγματα. Επίσης δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή οι Δανείοι και οι Σουηδοί διαφέρουν πάρα πολύ. Και επίσης δεν συνεννοούνται και μεταξύ τους. Ένα άλλο φαινόμενο με αυτούς είναι, νομίζω ότι κέρδισαν πολύ και σπάσανε τα σύνορα και περάσανε προς το αγγλοσαξονικό, ας πούμε, κοινό, Αγγλία, ας πούμε, και Αμερική, μέσω ορισμένων τηλεοπτικών σειρών που είναι πολύ καλά δουλεμένες. Νομίζω ότι οι τηλεοπτικές τους σειρές είναι πιο καλές από τα βιβλία. Ο επιθεωρητής Βαλάντερ. Ναι, ο Βαλάντερ είναι μια περίπτωση. Το Killing, μια άλλη σειρά δανέζικη. Το Bridge, μια δανέζικη σουηδική σύμπραξη. Ναι, όπου εκεί υπάρχει ένα πτώμα το οποίο είναι στα σύνορα Δανία-Σουηδία. Είναι το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Ναι. Και είναι κομμένο στη μέση και μάλιστα είναι και δύο πτώματα ενωμένα διαφορετικά. Οπότε πρέπει να συνεργαστούν για να λύσουν την υπόθεση. Ωραία ιδέα. Ναι. Το καταπληκτικό είναι ότι αυτό στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί, αλλά πριν ένα-δύο μήνες εξαφανίστηκε μια Σουηδή δημοσιογράφος, βρέθηκε το κεφάλι της. Με το δισεκατομμυριούχο. Λοιπόν, την πήρε στο υποβρύχιο. Ναι, ο οποίος είναι Δανός. Οπότε άρα πρέπει να συνεργαστούν τώρα. Δηλαδή ο αυτό που πρέπει να είναι ισότρελος. Στο μυθιστόρημα, δεν ξέρω. Δεν φαίνεται. Είπε στην αρχή ότι αρρώστησε. Μετά καλά, ψέματα έλεγε για να μπορέσει. Πέθανε να... μετά ότι έπρεπε να την. Το θέμα είναι ότι τεμάχισε το πτώμα για να το ξεφορτωθεί. Η ιστορία είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή είναι. Προφύτευσε. Ναι, θήτης θύμα. Είναι Σουηδία-Δανία. Οπότε πρέπει αυτό που βλέπαμε στην τηλεόραση να γίνει πραγματικό. Πρέπει να συνεννοηθούν για να λύσουν την υπόθεση. Και να κλείσουμε να μας πείτε μερικούς τίτλους σας που θα προτείνατε στους τηλεθεατές. Από τα βιβλία. Αστυνομικά, ναι. Κοίταξε, το φάντασμα του μετρό, η λογοτομή. Είναι. Λογοτομή, το φάντασμα ναι, του μετρό. Το πιο πρόσφατο είναι μια συλλογή διηγημάτων, είσαι ο Παπαδόπουλος. Οι οποίες έχουν την πλάκα τους γιατί αναφέρονται σε διάφορα ιδεολογήματα νεοελληνικά που σχετίζονται με εγκλήματα. Και τώρα από τις μελέτες, πάλι πιο προσφέρει το Μαύρο Καρέ που αναφέρονται στην τηλεόραση μετά το 2000, είναι επίκαιρο, διότι αυτό είναι ένα είδος σε εξέλιξη και που έχει να κάνει με μια καινούργια τηλεόραση, δηλαδή με την καλωδιακή και τα λοιπά. Την ιντερνετική. Ναι, το οποίο χρησιμοποιείς την οθόνη σαν οθόνη προβολής και όχι σαν την οθόνη που κάνει ζάπινγκ στα πανεθνικής εμβέλειας κανάλια. Είναι άλλη χρήση. Κανονίζεις εσύ το πρόγραμμά σου. Ναι, ακριβώς. Και πώς, ας πούμε, θα το κάνεις και θα πάει προς τα εκεί η τηλεόραση. Σίγουρα, σαν το Netflix. Δηλαδή. Ναι. Ασφαλώς. Και που παίζει πολύ πιο ποιοτικά πράγματα, διότι εκεί εξαρτάται από το τι θα δώσει ο συνδρομητής και όχι η διαφήμιση. Ναι. Δεν παίζει η διαφήμιση καθόλου. Οπότε είναι εντελώς άλλη φιλοσοφία που φτιάχνει το πρόγραμμά σου. Είναι πιο ποιοτικό. Ναι, ασφαλώς. Γιατί απευθύνεσαι σε μορφωτικό επίπεδο ψηλότερο. Έχεις ήδη τα λεφτά. Δεν πρόκειται από την ελληνική αγορά να φτιαχτεί το House of Cards. Όμως εντάξει, είναι ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να εκβιάσουμε τους Κινέζους να μιλάνε ελληνικά. Δεν θα δημιουργηθεί επειδή θα βλέπουμε Netflix ένα τέτοιο κέρδος για να φτιαχτεί μια παραγωγή. Αλλά αν όμως το Netflix αθροίσει όλο αυτό το πράγμα, έτσι φτιάχνει τα χρήματα για τις παραγωγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση. Ήταν χαρά μου. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
99 κατασκευαστές βιβλίων προτείνουν «Εμείς οι δύο». Το μυθιστόρημα της χρονιάς από τον Παναγιώτη Λιάκο. Η συνταγή της πλοκής έχει πολύ χιούμορ και... ατέρια στους έρωτες, ζήλιες, απιστίες, ψέματα... παρακολουθήσεις, γκάφες... τσαρλατάνους, πράκτορες, μεθυσμένους ποιητές και αυτοδίδακτους ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα του Μνημονίου. Εμείς οι δύο. Ένα σατυρικό μυθιστόρημα για το αιματηρό κυνήγι της... τέλεια σχέσης. Γραμμένο με στυλ και ειλικρίνη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός.